αυτός που ανακοινώσαμε σήμερα θα συνεχίζεται κάθε χρόνο, όπως είπαμε, το τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου Σεπτεμβρίου, στην Άνδρα. Όμως, όποιος φορέας άλλης πόλης επιθυμεί με τον ίδιο τίτλο να εισηγούνται διαφορετικά θέματα που αναφέρονται στον πατριωτισμό του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, ώστε να κατοχυρώσουμε πλέον σιγά σιγά το τι σημαίνει ελληνικός πατριωτισμός, και για να μην υπάρχει πλέον ποτέ η αμφιβολία, η αφισβήτηση, ο χλεβασμός αυτής της πατρίδας, για το περί αυτού πρόκειται, θα μπορεί να το αναλαμβάνει το επόμενο εξάμεινο. Στην Άνδρα όμως θα συνεχίσει, ο πατριωτικός σύνδεσμος θα το κάνει κάθε χρόνο. Ήδη έχω ζητήσει από τους ηθήνοντες και του χρόνου θα πάμε σε μια άλλη ωραία κομμόπολη της Άνδρου, θα πάμε νότια, στο Πόρτι, για να το οργανώσουμε εκεί. Γιατί, όπως είπατε εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά στην Άνδρο, είναι ένας τόπος ανεξερεύνητος, όχι μόνο φυσικό περιβάλλον και πολιτιστικό, αλλά είναι ανεξερεύνητος και ιστορικά. Γιατί ποτέ δεν έγινε μια οργανωμένη δράση που να εμπεριέχει ολιστικά το σύνολο του τόπου. Η πατριδογνωσία εκάστου τόπου, που θα πρέπει να γίνει για όλη την Ελλάδα, στην Άνδρο έχει πολύ περιεχόμενο και έχει μείνει αναξιοποιητή. Εκεί στο νότο δηλαδή που θα πάμε, στην Άνδρο, έχουμε πρωτοχριστιανικούς ναούς του πρώτου αιώνα. Όπως επίσης τέτοιοι ναοί υπάρχουν και στη Βόρεια. Η Άνδρος λοιπόν έχει την τύχη να έχει ιδρυμένα 18 μοναστήρια. Αμέσως μετά το Άγιο Όρος είναι η Άνδρος, των οποίων λειτουργούν τα 4. Άρα είναι τα κτίσματά τους, κάποια από αυτά έχουν και ανακαινιστεί, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πλην όμως δεν λειτουργούν με μοναχούς. Αυτό που είπε ο Μιχάλης, που υπάρχει μια αντίκρουση, μήπως δεν είναι η μονή της Παναχράντου, είναι η μονή της Οδόχου Πηγής, της Αγίας. Είναι μέσα όμως όλες οι μονές, γιατί και η έδρα της φιλικής εταιρείας η Μυστική ήταν στον Άγιο Νικόλαο. Απλά επικοινωνούσαν όλες οι μονές αυτές, ήταν ζωντανές και μεταφέρανε πολεμοφόδια και αλληλογραφία, όπως επίσης η Άνδρος είχε την ευθύνη, επειδή είναι μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, να είχε και πιο παλιά με τον πύργο του Αγίου Πέτρου και τις φρικτορίες την επικοινωνία για το τι κάνει ο εχθρός. Πρέπει να αναδειχθεί. Ακριβώς. Αυτή η γεμάτη Ελλάδα άπαξε. Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς θα επιμείνουμε και θα το επιβάλλουμε με την δική μας θέληση και τις δικές μας ευθύνες και υποχρεώσεις. Δεν ζητάμε κανέναν. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο, καταρχάς, που όλοι σας αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ. Και ο Ηλίας ο Φιλιππίδης, ένας από τους γενόμενους, θα το πω εγώ, κατά το εγενόμην του Ιωάννη του Θεολόγου εν Πάτμο, γενόμενος δάσκαλος του γένους της σύγχρονης Ελλάδας, εν Άνδρα, μια και έλκη και πίνω στην καταγωγή εδώ. Να ευχαριστήσω για την ομιλία σου, η οποία έγινε ασμένως αποδεκτή και κατανοητή από όλο το ακροατήριο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο τον Λιμούρη που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μόνος του να προτείνει, όταν του είπα τι ρόλο θέλεις, είπε θα κάνω το συντονιστή, και να τον προσκαλέσω του χρόνου να επιλέξει είτε να κάνει πάλι το συντονιστή, γιατί το κάνει πολύ πετυχημένα και μόνο με την παρουσία του μας δίνει επίπεδο, είτε να επιλέξει μόνος του κάποιο θέμα. Γιατί ο πατριωτισμός του ελληνισμού και της ορθοδοξίας είναι, όπως είπε, νομίζω ο Μιχάλης, δεν θυμάμαι τώρα από όλους, ήταν οι ομιλίες φανταστικές. Ο χριστιανισμός είναι στα πάντα. Δεν υπάρχει χριστιανισμός που είναι για την Εκκλησία ή τα μνημόσια. Ούτε για τη μεταφυσική, ούτε για την ψυχανάλυση. Είναι ο θεανθρώπινος πολιτισμός που είναι τρόπος ζωής για να γίνεσαι συνεχώς καλύτερος. Τίποτα άλλο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Και εμπεριέχει τα πάντα εν πάση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ έχουμε καθήκον και τον πολιτικό χριστιανισμό,
όπως σου είπε ο γέροντας, να τον κάνουμε κτήμα των ανθρώπων και να μην συνεχίζεται αυτή η παγίδα το ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική. Μα ο Χριστός δεν ήταν ιερέας, ήταν λαϊκός και αυτά που έκανε δεν ήταν πράγματα μεταφυσικά. Έκανε ιάσεις θαυμαστό τον τρόπο και έκανε πολιτική. Το να βγάλει τους αγύρτες από τον ναό ήταν πολιτική. Το να σηκώσει την πέτρα και να πει για την πόρνη που την είχαν να πληθοβολήσουν ο αναμάρτητος ήταν πράξη πολιτική. Όπως ήταν πολιτική πράξη να μιλήσει με τη Σαμαρίτιδα, ήταν πολιτική πράξη να τους βοηθάει να βρίσκουν πότε έχει τα πολλά ψάρια, ήταν πολιτική πράξη να μοιράσει τα ψάρια και το ψωμί σε 5.000. Όλα ήταν πολιτικές πράξεις. Αυτός λοιπόν ο χριστιανισμός, που είναι η ηθική του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, εμπλουτισμένη με την έννοια της αγάπης και της κοινωνίας και της εκκλησίας, που εκκλησία σημαίνει το αντίστοιχο της εκκλησίας του Δήμου της Αρχαίας Ελλάδος, δηλαδή δημοκρατία, δημοκρατία όμως πώς, δημοκρατία με αρχές πλατωνικές. Δημοκρατία όπου οι άξιοι θα ανταμείβονται με θέσεις ευθύνης, όχι με βραβεία για να κάθονται ούτε με χρηματικά έπαθλα. Οι άξιοι του ήθους, της ευθύνης και της πρωτοβουλίας για το καλό του τόπου θα επιβραβεύονται με ευθύνες. Γιατί εδώ έχουμε τους άξιους να μένουν στην άκρη και τις θέσεις ευθύνης, αφού εκείνοι δεν πάνε να τις πάρουν γιατί τους μάθανε ότι δεν πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά, τις παίρνουν οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Αυτούς που ετοιμάζουν τα κακά σχολεία και οι κακοί δάσκαλοι. Έτσι λοιπόν, είχαμε και μια εξαίρετη θεολογική χριστιανική πολιτική ανάλυση, που τα χρειαζόμαστε και αυτά, και βεβαίως την εισήγηση για την εκπαίδευση του επίσης Ανδριώτη Ανδρέα Μακρογή. Του χρόνου θα απευθυνθούμε σε ευρύτερο επιστημονικό προσωπικό με ελληνικές και ορθόδοξες αρχές για να εμπλουτίζουμε την τράπεζα, αυτή την τράπεζα την αρχιακή που θα δημιουργείται ήδη από σήμερα με εκπαιδευτικό υλικό που ο τεχνικός πολιτισμός μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε. Όλη η συνεδρίαση θα ανέβει στο διαδίκτυο και ο κάθε ένας που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ θα μπορεί να την επικοινωνεί και να την διοχετεύει εκεί πέρα. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω τον Δήμο Άνδρου για την παραχώρηση της αίθουσας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την εδώ παρουσία του δια την προσώπου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί έχουμε μια πολύχρονη, πολύ αγαπημένη σχέση αδελφική και πατρική και τους ανθρώπους που είσαστε σήμερα όλοι εδώ. Και τελειώνοντας, να ευχαριστήσω και την εταιρεία, την τοπική εταιρεία, την Ακτοπλοϊκή, που συνέδραμε με τα δωρεάν εισιτήρια στους καλεσμένους μας εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι και οι άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, βλέποντας αυτό το περιεχόμενο που είχε φέτος η πρώτη εδώ θεσμοθέτηση του Συμποσίου, του Πατριωτισμού, του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, και θα έχουμε και ένα θέμα του χρόνου για την αυτιλία ως παράγοντα εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας, που πραγματικά είναι. Του χρόνου θα βοηθήσουν, όπως βοήθησαν και φέτος οι αδελφοί Στεφάνου της Golden Star Ferries, τους οποίους ευχαριστώ και δημόσια, του χρόνου με μια ανάλογη φροντίδα τους, να έχουμε περισσότερο κόσμο που θα βοηθηθεί να έρθει στην Άνδρο και να απολαύσει και το συμπόσιο και τα αξιοθέατα και τις ομορφιές της Άνδρου. Ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη για την βιντεοκάλυψη, τις άξιες εκπαιδευτικούς από το Τεχνικό Λύκειο Άνδρου και τον πρώην Πρόεδρο των Ναυτικών του Συλλόγου. Ξεχνώ τώρα, βλέπω πίσω τη Μαρία που επίσης βοήθησε, τον κύριο Γιακούλη, τους φίλους μου, τους εκλεκτούς, εκλεκτότητα τους φίλους από το βουνί, που χθες τους το είπα και ήρθανε αμέσως,
Και σας ευχαριστώ τον κύριο Μπλουμέτη, για την τοποθέτησή του. Και βεβαίως ιδιαίτερη μία να ξανακάνω, γιατί ο Μάνος ο Κώνστας είναι τρίτη φορά που έρχεται εδώ και στην πράξη δηλώνουμε, αν δεν είμαστε φίλοι οι καλοί άνθρωποι, δεν θα πετύχουμε ποτέ κανένα σχέδιο, Μιχάλη, πολιτικό. 500.000 να έρθουν να ενωθούν. Αν δεν υπάρχει η φιλότης και η χριστιανική αγάπη, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουμε τίποτα. Εσύ είναι λοιπόν σε ένα Μιχάλη που ξεκίνησες χθες από τη Θεσσαλονίκη και έφτασες εδώ. Σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε και θα έχουμε να το τονίσουμε αυτό, γιατί ο Πατριωτικός Σύνδεσμος θα τυπώσει μετά από αυτή την συγκέντρωση εδώ και αυτή την θεσμική πρώτη παρουσία αναμνηστικά σε κάποιους που υπερέβαλαν αυτό για να συμμετέχουν. Λοιπόν, και του χρόνου σας περιμένουμε πάλι εδώ και ευχαριστώ πάλι την πολύ.